Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το βράδυ τη Τετάρτη με ένα νέο άνθρωπο μόλι 18 ετών με καταγωγή από τη Μάζια να αφήνει την τελευταία του πνοή και έναν ακόμη 19χρονο να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιαννίνων. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε μετά τι 11 το βράδυ στην επαρχιακή οδό Ιαννίνων Μπάφρα κάτω από την αερογέφυρα τη Εγνατεία Οδού. Το γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί, με οδηγό τον 19χρονο και συνεπιβάτη τον 18χρονο, εξετράπη τη πορεία του και προσέκρουσε στην τσιμεντένια κολόνα τη αερογέφυρα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη. Αποτέλεσμα ήταν το όχημα να μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα, προκαλώντα τον θανάσιμο τραυματισμό του συνεπιβάτη και τον βαρύ τραυματισμό του οδηγού. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με το ένα εκ των δύο πληρωμάτων, μάλιστα να δίνει μάχη για να κρατήσει στη ζωή τον άτυχο 18χρονο, διακομίζοντα τον στο νοσοκομείο που συνεχίστηκαν οι προσπάθειε από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, χωρί όμω τελικά ο νεαρό να τα καταφέρει. Ο 19χρονο οδηγό διεκομίστηκε επίση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται μετά από χειρουργική επέμβαση, την οποία και υποβλήθηκε. Επίση, στον τόπο του δυστυχήματο βρέθηκαν δυνάμει τη πυροσβαστική υπηρεσία και η τροχία Ιωαννίνων, η οποία χρειάστηκε να διακόψει και την κυκλοφορία των οχημάτων. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματο διερευνά το τμήμα τροχία Ιωαννίνων.